με αποσπάσεις και τα λοιπά. 300. Ένα ζήτημα είναι αυτοί οι 300 που πήγανε, αν ήταν τεχνίτες που συντηρούσαν λεωφορεία και πήγαν αλλού, αυτή τη στιγμή συντηρούνται σωστά τα λεωφορεία ή συντρέχουν λόγοι επικινδυνότητας λόγω έλλειψης προσωπικού και άρα μη σωστής συντήρησης των λεωφορείων στα μαντουστάσια. Υπάρχει τόσο έλλειψη προσωπικού όσο και έλλειψη ανταλλακτικών. Αυτοί που φύγανε, οι συνάδελφοι που φύγανε, πήγανε σε διάφορους φορείς, άλλοι έχουν πάει στην περιφέρεια, άλλοι έχουν πάει σε δήμους. Είναι πολλοί φορείς οι οποίοι μετέχουν στην κινητικότητα. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ή οδηγοί ή τεχνίτες. Σαφέστατα αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και στη συντήρηση των οχημάτων. Να σας πω εδώ το απλό ότι σήμερα υπάρχουν βάρκες οι οποίες δουλεύουν με ένα άτομο. Και όταν λέω με ένα άτομο για να πιάσεις να επισκευάσεις ένα λεωφορείο, χρειάζεται τουλάχιστον δύο άτομα, καταλαβαίνετε τους λόγους, δεν είναι ένα γιοντάχι. Σήμερα συνάδελφοι, υπερβάλλοντας για ακόμα μία φορά εαυτό, δουλεύουν ακόμα και μόνοι τους με σκοπό να μπορέσουν να συντηρήσουν και να κυκλοφορήσουν τα οχήματα αυτά. Να ρωτήσω λίγο πάνω σε αυτό. Υπάρχει υποκείμενο ζήτημα μη σωστή συντήρηση όμως. Δηλαδή μπορεί να. Δεν μπορώ να σας απαντήσω αν υπάρχει ζήτημα ασφάλειας. Υποτίθεται ότι τα οχήματα όλα αυτά περνάνε εκτέω, άρα είναι ασφαλή. Ο καθένας από εκεί και πέρα βγάζει τα συμπεράσματά του. Συμπληρωματικά σε αυτά που είπε ο Πρόεδρος, να συμπληρώσω τώρα εδώ γιατί καταλαβαίνω το ερώτημά σας, το εξής. Σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε με προφορικές εντολές, και αυτό νομίζω ότι είναι άξιο να καταγραφεί, με προφορικές εντολές χωρίς να υπάρχει καμιά γραπτή εντολή, κάτι άλλο κτλ., ξυλώνονται μεταχειρισμένα ανταλλακτικά από λεωφορεία που βρίσκονται στο χωράφι που το λέμε εμείς, από λεωφορεία παροπλισμένα ή από λεωφορεία που θα μπορούσαν με σχετικά μικρό κόστος να επανακυκλοφορήσουν. Ξυλώνονται ανταλλακτικά λοιπόν αμφιβόλου ποιότητας και ασφάλειας. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι επισκευάζοντας χαλασμένα μέρη ανταλλακτικά με άλλα μεταχειρισμένα, ότι η δουλειά που κάνουμε είναι καλύτερη από αυτό που. Ναι, αλλά περνάνε αποκταίο, έτσι. Το αποκταίο είναι σχετικό. Κάθε χρόνο περνάνε. Εμείς νομίζω, σαν σωματείο, λέμε και το εξής. Ποιος έχει δώσει αυτές τις προφορικές εντολές που αρνείται κατηγορηματικά να τις δώσει και γραπτά για να γίνεται αυτός ο κανιβαλισμός, ένα, που καμία ασφάλεια, κατά τη γνώμη την προσωπική, τη δική μου, δεν μπορεί να παρέχει σε σχέση με τη συντήρηση των λεωφορείων. Τα λεωφορεία είναι μέσα μαζικής μεταφοράς που βαράνε επιβατικό κοινό, τα οδηγούν εργαζόμενοι κτλ. Έχουν καταστρατηγηθεί δηλαδή μια σειρά ζητήματα όπως και σε άλλες υποδομές κρίσιμες του οργανισμού. Πολλές φορές το σωματείο έχει αναγκαστεί να αναλάβει κόστη και είναι λάθος και το επανεκτιμήσαμε και είπαμε ότι δεν θα το ξανακάνουμε. Να αναλάβει κόστη που αφορούν τον οργανισμό σε σχέση με ζητήματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων ή φθορών κτλ. Ή αν θέλετε συνθηκών εργασίας των εργαζόμενων. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θερματικά σώματα κλιματιστικά, τα οποία είναι με βάση και τους κανόνες υγιεινής και ασφάλισης που χρειάζεται του εργοδότη να τα παρέχει, έτσι ώστε να υπάρχουν κάποιες ελάχιστες, πώς το λένε, ελάχιστες συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων. Από το 17 διόρθωσε με πρόεδρε, αν κάνω λάθος, και εδώ δεν τα αναλαμβάνει ο οργανισμός. Το επόμενο διάστημα και σαν συνδικάτο θα κινηθούμε για όλα αυτά τα ζητήματα και ανάλογα στις τεχνικές επιθεωρίες, στην επιθεώρηση εργασίας. Ήδη έχει ενεργοποιηθεί η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας για αυτά. Γιατί είναι απαράδεκτο για έναν οργανισμό που μας κουνάει το δάχτυλο σήμερα η διοίκηση, όπως και το Υπουργείο, είναι απαράδεκτο να μας κουνάνε το δάχτυλο και να προσπαθούν να φορτώσουν τους εργαζόμενους τις ευθύνες, όταν για όλα αυτά τα ζητήματα δεν έχουν κάνει τίποτα. Είναι αθλειότητα να προσπαθούν να ρίξουν τις δικές τους ευθύνες στους εργαζόμενους. Δεν πάει άλλο. Αυτά τα συστήματα που είναι στις εγκαταστάσεις. Στις εγκαταστάσεις, στους χώρους αναμονής των εργαζόμενων που δεν υπάρχουν ούτε τουαλέτες
σε ορισμένα τέρματα, το ζήτημα της καθαριότητας στα τέρματα που αφορά και το επιβατικό κοινό. Το ζήτημα της καθαριότητας στα τέρματα που αφορά και το επιβατικό κοινό που είναι άλλη μια κατάσταση με προφάσεις ότι οι διαγωνισμοί δεν έχουν ολοκληρωθεί κτλ. Έχει τώρα κάνει ένα πεντάμινο, τετράμινο τουλάχιστον που τα τέρματα δεν καθαρίζονται με φοβερές συνέπειες, ας πούμε, πιθανές φοβερές συνέπειες μάλλον για τα ζητήματα υγείας και του επιβατικού κοινού και των ίδιων των εργαζόμενων. Είναι απολυμμένο ότι οι τερματικοί σταθμοί. Οι τερματικοί σταθμοί και δεν καθαρίζονται καν. Δεν μιλάμε για απολύμανση, ούτε καν για καθαρισμό μιλάμε. Η απόφαση που έχουμε πάρει είναι να προκηρύξουμε 24ωρη απεργία 1 Ιουνίου, την Τετάρτη 1 Ιουνίου. Και αυτό που δεσμευτήκαμε είναι ότι στην περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων, τουλάχιστον τις ώρες που τα παιδιά θα είναι στα σχολεία, να μην προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις με τη μορφή απεργιακών κινητοποιήσεων. Το εξοργιστικό της υπόθεσης είναι το εξής. Ότι όταν πρόκειται. Όταν πρόκειται για δικαιώματα του επιβατικού κοινού και των εργαζόμενων μέσα ένα βράδυ μονομερός στα καταργών, ενώ όταν πρόκειται να υπάρξει μια οποιαδήποτε βελτίωση και στο παρεχόμενο συγκοινωνιακό έργο ή αν το θέλετε σε δίκαια αιτήματα των εργαζόμενων, που το λέμε, δεν μιλάμε για αυξήσεις, που θα έπρεπε να μιλάμε για τέτοιο πράγμα, από ποια άποψη, από την άποψη ότι όλοι γνωρίζουμε ότι ο πληθωρισμός τρέχει πλέον με 10,2%, πρακτικά δηλαδή ροκανίζεται το εργατικό λαϊκό εισόδημα. Εδώ μιλάμε για συλλογικές συμβάσεις που είναι, αν το θέλετε, με λιγότερα δικαιώματα από τις προηγούμενες. Εδώ μιλάμε για δεσμοθετημένα επιδόματα. Εδώ μιλάμε για εργαζόμενους που έχουν θυσιάσει 9 συναδέλφους τους στην περίοδο της πανδημίας. Έχουμε 9 νεκρούς και εκατοντάδες άρρωστους για να μπορέσουν να στηρίξουμε το συγκοινωνιακό έργο της πόλης, αντιλαμβανόμενοι τις ευθύνες μας απέναντι στο επιβατικό κοινό, που δεν είναι κανένας ξένος, είναι οι πατεράδες μας και οι μανάδες μας. Μη μας κουνάει λοιπόν το δάχτυλο η διοίκηση του οργανισμού και το Υπουργείο λέγοντάς μας ότι δεν σεβόμαστε το επιβατικό κοινό. Αυτοί δεν το σέβονται. Εμάς είναι οι μανάδες μας, οι πατεράδες μας και τα αδέρφια μας. Δεν είναι ο Νιάρχος και ο Κόκαλης που χρησιμοποιούν την αστική συγκοινωνία. Είναι η εργατική τάξη της πόλης. Γι' αυτό είναι εδώ και ο αντιπρόεδρος του εργατικού κέντρου.